Την τελευταία του πνοή άφησε ένας ηλικιωμένος το τελευταίο 24ωρο στο νοσοκομείο Βούλου, νικημένος από τον κορονοϊό. Πρόκειται για έναν 86χρονο, ο οποίος παρά τη γενναία μάχη που έδωσε, δεν κατάφερε να νικήσει το φωνικό ιό και κατέληξε. Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες κατεγράφησαν επίσης οι απώλειες ενός ανδρός ηλικίας 75 ετών στο νοσοκομείο του Βούλου, χτυπημένου επίσης από τον κορονοϊό. Ήταν ανεμβολιαστός και νοσηλευόταν στη μονάδα τατικής θεραπείας του Αχιλοπουλίου για 20 ημέρες, καθώς και μιας 80χρονης γυναίκας, η οποία νοσηλευόταν σε απλή κλίνη COVID. Συνεχίζουμε να έχουμε αυξημένα περιστατικά, συνεχίζουμε να έχουμε αυξημένες νοσηλίες. Βέβαια, όχι όπως το προηγούμενο διάστημα, εμφανίζουν μια μικρή πτώση. Από εκεί και πέρα όμως και η μονάδα εντατικής θεραπείας αυτή τη στιγμή έχει 6 κλίνες οι οποίες είναι γεμάτες από τις 8. Δεν πέφτει πιο κάτω. Φαίνεται ότι παραμένει μια σοβαρή κατάσταση. Και βέβαια βιώνουμε όλη την αγωνία το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί μιλάμε για ένα νοσοκομείο υποστηλεχωμένο, για ένα νοσοκομείο που οι γιατροί πραγματικά δίνουν κάθε και την ψυχή τους για να ανταποκριθούν σε αυτές τις τεράστιες ανάγκες οι οποίες είναι πλέον σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα νοσηρότητας. 68 πάντως είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται με κορονοϊό στο νοσοκομείο Βόλου. Η πλειοψηφία των ασθενών είναι ανεμβολίαστη σύμφωνα με τους γιατρούς. Στη ΜΕΘ COVID του Αχιλοπούλιου νοσηλεύονται 6 ασθενείς, ενώ στη μονάδα αρνητικής πίεσης ακόμη 3.